Να διορθώσει ότι προλαβαίνει η ΑΕΚ μετά την αλλαγή προπονητή. Ο Φερδόπουλος θέση του Γιαννίκη. Αναμένονται και αλλαγές στους τεχνικούς διευθυντές. Έφυγε και ο Δημητριάδης, ο Βασίλης Δημητριάδης, ο Γενικός Αρχηγός. Η Ένωση ήταν δεύτερη φέτος στο πρώτο γύρο με συγκομιδή 27 βαθμών και απολογισμό 8 νίκες, 3 σοπαλίες και 2 ήττες. Με 25-14 τέρματα, έχοντας απόσταση 8 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό μετά από τις πρώτες 13 αγωνιστικές. Στο δεύτερο γύρο, ωστόσο, η ΑΕΚ υποχώρησε στην τρίτη θέση, τερμάτισε στο μείον 19 από τους Ερυθρόλευκους Λευκούς και στο μείον 7 από τον ΠΑΟΚ, έχοντας απόσταση αναπνοής πλέον από τον Άρη 1 βαθμό και από τον Παναθηναϊκό στο συν 4. Στους αγώνες μεταξύ της 14ης και της 26ης αγωνιστικής συγκέντρωση, μόλις 19 βαθμούς, 8 λιγότερους δηλαδή από τον πρώτο γύρο, μετρώντας 6 νίκες, μία ισοπαλία και 6 ήττες με 17-14 τέρματα. Μάλιστα, αν απομονώσουμε τη βαθμολογία μόνο του δεύτερου γύρου του φετινού πρωταθλήματος, η κεντρινό-μαύρη ήταν μόλις 7η, αφού μεγαλύτερη συγκομιδή είχαν όχι μόνο ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, αλλά επίσης ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανετολικός. Και μάλιστα η ΑΕΚ νίκησε την τελευταία αγωνιστική, έχοντας, βλέπετε εδώ, μια διαφορά στην εντεκάδα. Ο Χατζησαφή προτιμήθηκε στη θέση του αμυντικού χαφ, είχε ξαναπαίξει και παίζει και στην εθνική ομάδα του Ιράν αμυντικό χαφ. Τσιντώντα θεματοφύλακα Τζαβέλα Μίτογλου τα στόπερ, Μοχαμάντι Μισελέν τα μπακ, Χατζησαφή Σιμώε στα αμυντικά χαφ, Μάνταλο μπροστά από τα δύο αμυντικά χαφ με τον Τσούπερ αριστερά, τον Ράμπραμπατ δεξιά και τον Αραούχο στην κορυφή. Μάλιστα ο Αραούχο ήταν ο 32ο. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που φτάνει στα 30 γκολ. Έβδομος ξένος μετά από τον Μπατίστα, Μπάγεβιτς, Μπλάκο, Σαββέφσκι, Βάγνερ και Σάντμπερκ. Αυτός είναι ο Βράνιες που βρίσκεται εκτός Ελλάδος, δεδομένου ότι εκτείει τιμωρία δύο αγωνιστικών, εκτός του παιχνιδιού του Αστέρα, θα χάσει και το πρώτο παιχνίδι των play-off. Ο Βόσνιος ζήτησε άδεια από τον Σοκράτη Φρυδόπουλο. Αυτός είναι ο Γκαγέκος που εξετάζει την περίπτωση του ΙΑΕΚ. Να πούμε ότι τα πάντα σταμάτησαν όταν η Universitat μπήκε δυνατά στην περίπτωση απόκτησή του. Κάλυπτοντας πήρη τα 600.000 δολαρίου, 2 δολαρίων, περίπου 550.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο παίκτης ήταν θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφή στη χώρα του για να αγωνιστεί, όπως και τελικά έγινε. Αλλά την τσέκαρε την περίπτωση αυτή, η ΑΕΚ δεν της βγήκε. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τον Βράνιες, αντίστροφα μετράει και ο Τσιντώτας για να επανέλθει στην βασική εντεκάδα της ΑΕΚ αφού προπονείται κανονικά.